Ένα λεπτό. Για εκεί, να περιοριστεί. Εκεί θα πάμε. Πώς τώρα. Λέει ο Βρούτσης, παιδιά, σε δίγες εργάσιμες θα έχει ο άλλος τη σύνταξη στα χέρια του. Αυτό ωραία, λέει. Ωραία. Ακόμα και σε μία μέρα λέγεται. Ναι. Ακούστε κάτι. Σε μία μέρα. Ακούστε κάτι. Όταν ήμουν στο Υπουργείο, είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα να βγαίνουν οι συντάξεις γρήγορα. Είχα φωνάξει λοιπόν και είχα μια συνεργασία τότε με τον διοικητή του ΙΚΑΤΟ τότε, τον Ροβέρτο τον Σπυρόπουλο. Και του είπα, Ροβέρτο, να προχωρήσουμε. Μάλιστα, ο Σπυρόπουλος είχε κάνει και ένα πρόγραμμα για να βγαίνουν οι συντάξεις σε μία μέρα. Είχε βγει και μία προπαγάνδα. Σε μία μέρα θα βγαίνουν οι συντάξεις. Λοιπόν, όταν λοιπόν έψαξε τις υπηρεσίες του, συνεννοήθηκε και ξανάρθε μετά στο Υπουργείο και μου λέει, Γιώργο, δεν γίνεται. Δεν έχουμε τα στοιχεία. Το ΙΚΑ, εάν έχει ασφαλιστεί πριν από το 2002, δεν τα έχει τα στοιχεία. Τα έχει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Και μου δίνεται ευκαιρία τώρα να πω σε όσους έχουν ασφαλιστεί, έχουν χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ πριν από το 2002, ναι, και έχουν τις καρτέλες, μην τύχει και χάσουν τις καρτέλες, διότι χάνουν το χρόνο. Και το είχα πει από τότε. Άρα λέτε ότι το κεντρικό αφήγημα του Βρούτση... Είναι μία πατάτα, με συγχωρείτε να το πω έτσι χοντρά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Χθες το βράδυ στο γραφείο μου ήταν ένας με 15 καρτέλες. Ναι. 15 με τα ένσημα αυτά που κολλάγανε. Ναι. 15 καρτέλες. Ναι. Από το 1973. Ναι. Σε αυτόν το ΙΚΑ έχει δεδομένα, μηχανογραφημένα, τα ένσημά του από το έτος 2002 και εφ' εξής. Τα προηγούμενα δεν τα έχει το ΙΚΑ. Και του είπα χθες το βράδυ του ανθρώπου αυτού, κοίταξε μη χάσεις την καρτέλα ή κάποια καρτέλα, διότι χάνεις τα ένσημα. Επομένως, ψηφιοποίηση δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Ο Άτλαντας πότε... Ο Άτλαντας είναι νωρίτερα. Δημιουργήθηκε. Είναι νωρίτερα, αλλά δεν πιάνει ολόκληρο τα στοιχεία του ΙΚΑ. Για το ΙΚΑ είναι από το 2002, από 2002 και πέρα. Και μετά είναι τα στοιχεία. Όσοι είναι πριν από το 2002 και έχουν ΙΚΑ, και προσέξτε, ΙΚΑ δεν έχουν αλλά μόνο... λέει ότι ο ΙΕΦΚΑ θα αφορά κυρίως τους νέους συντάξεις. Αυτό λέει. Ακούστε. Δεν λέει θα φορά. Λέει ότι πάμε. Όχι, ο νέος συνταξιούχος που θα βγει. Λέει εκείνους που θα κάνουν νέες αιτήσεις. Προφανώς είναι και πριν το 2002 ο ασφαλισμένος. Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Ο ασφαλισμένος. Προσέξτε. Δεν είναι μόνο οι ασφαλισμένοι στο παλιό ΙΚΑ. Προσέξτε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι περισσότεροι από αυτούς πριν πάνε στο δημόσιο είχαν δουλέψει 1, 2, 3, 4 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Και έχουν καρτέλες κι αυτοί. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι παλιοί έμποροι, αυτοί που έχουν ένα κατάστημα. Και αυτοί, πριν πάνε να πιάσουν αυτοί να κάνουν το μαγαζάκι, είχαν στο ΙΚΑ. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει ψηφιοποίηση, και το λέω ευθέως, και όποιος έχει, ας έρθει να με αντικρούσει. Ευθέως ψηφιοποίηση για το ΙΚΑ δεν μπορεί να γίνει, διότι το ΙΚΑ δεν έχει τα στοιχεία. Τα έχει ο κάθε ένας ασφαλισμένος. Σε ό,τι αφορά στα μπλοκάκια, την μία εισφορά κτλ., βλέπετε κάτι θετικό? Ναι, εκεί είναι θετικό. Ακούστε, το νομοσχέδιο κάνει μερικές αλλαγές. Εγώ δεν θα τις χαρακτηρίσω λάθος. Ξέρετε πόσος κόσμος είναι με μπλοκάκι. Πώς το είπατε, φούσκα. Πώς να σας χαρακτηρίσω? Δεν το είπα φούσκα. Περισχωρείς. Είπα ότι είναι το νομοσχέδιο. Είπατε είναι μια φούσκα και μια μεγάλη πατάτα. Ναι, άκουσα. Δύο χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, άκουσα. Φούσκα πατάτα. Είπα το νομοσχέδιο θα το ονόμαζα νομοσχέδιο με τις φούσκες. Όχι ότι είναι φούσκα ολόκληρο. Και επίσης είπα ότι ειδικά το κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι προπαγανδιστικό, δίθεν ότι θα γίνει ο ΙΕΦΚΑ, είναι μια προπαγανδιστική φούσκα. Πάμε και στα μπλοκάκια για να κλείσουμε, κύριε Ρωμανιά. Δεν τα κλείσανε. Προσέξτε, έχει και συνέχεια το θέμα. Έχει και συνέχεια. Και το λέω στην εκπομπή σας. Θεωρώ πολύ επικίνδυνο και δεν είναι καθόλου, θα έλεγα τη λέξη, χωρίς σημασία, το γεγονός ότι καταργείται, ενσωματώνεται δήθεν το επικουρικό, το ΕΤΑΕΠ, ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ. Το θεωρώ πολύ επικίνδυνο. Έχω την προϊστορία, ξέρω τι έχει γίνει. Θα δείτε ότι δεν είναι τόσο αθώα η ενσωμάτωση του επικουρικού. Είναι άλλο ένα κεφάλαιο για την επικουρική που φεύγει, καταργείται η αυτοτέλεια. Το αθώα συνεπάγεται σκοπιμότητα. Ναι, σκοπιμότητα, βεβαίως. Μπορεί να εισχωρήσουν ιδιωτικά, ιδιωτικοί τρόποι κτλ. Αλλά το αφήνω επί του παρόντος, αλλά το επισημαίνω όμως. Και το κυριότερο, ακούστε κάτι. Εδώ γίνεται βομβαρδισμός. Κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες. Και όλος ο κόσμος έρχεται στο γραφείο και μου λέει πόση αύξηση θα πάρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, μέχρι 200 ευρώ λέει. Να τα πούμε λοιπόν εδώ τα πράγματα. Όχι, γι' αυτό κύριε Ρωμανιά, γι' αυτό επειδή έχουμε μια έκτακτη είδηση και θα πρέπει να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό όταν πλέον το νομοσχέδιο έρθει κανονικά στη Βουλή, θα έρθετε εδώ το πρωί νωρίς να το δούμε όλο αναλυτικά. Όλα αναλυτικά και όλα αυτά που μας λέτε. Και θα το αναλύσουμε. Και το Τσακούρα να ευχαριστήσουμε. Με μια φράση, θα δοθούν οι αυξήσεις που λέει ο Βρούτσης? Οι συντάξεις τώρα δεν είναι ένα ενιαίο ποσό. Θα δοθούν οι αυξήσεις. Άκουσε με.
Οι συντάξεις αυτές είναι τρία κομμάτια, ναι, κάθε σύντάξη. Το ένα θα κομμάτι... Δοθούν, γιατί δεν με απαντάς μένα. Δεν θα πανέχει συζήτηση ολόκληρη. Είναι φούσκα και η αυσίσεις. Θα το είχα απαντήσει. Ναι, άκουσε. Είναι η εθνική σύνταξη, ανταποδοτική και προσωπική διαφορά. Θα αυξηθεί η ανταποδοτική σύνταξη, ναι, το κομμάτι δηλαδή της ανταποδοτικής, ναι, ας πούμε 100 ευρώ, ναι, και ισόποσα θα μειωθεί η προσωπική διαφορά. Άρα δεν θα δηλαδή δοθούν, όταν θα πας, δηλαδή, μηδέν θα είναι η αύξηση. Αυτό φούσκα το χαρακτηρίζεται, πατάτα. Αυτό είναι φούσκα. Από τα 2,5 εκατομμύρια για τα 2,200. Λοιπόν, περίπου 300.000. Κύριε Ρωμανιά, ραντεβού και πάλι εδώ. Το ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αν σας πάρει ο Βρούτσης τηλέφωνο.